Ενημέρωση ζήτησε ο Υπουργός Υγείας από το νοσοκομείο Λεμεσού για τη νέα βλάβη του αξονικού τομογράφου. Βλάβες που παρουσιάζονται συχνά στο μηχάνημα, ενώ παραδόξως ο συγκεκριμένος αξονικός παραδόθηκε μόλις πέρσι στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και συγκεκριμένα αρχές του 2017. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ζητήσει σήμερα ο Υπουργός Υγείας για το συγκεκριμένο θέμα, επιβεβαιώνεται ότι ο αξονικός έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τις 20 Ιουνίου. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Υγείας ξεκαθαρίζει ότι η βλάβη του αξονικού δεν συνδέεται με το γεγονός ότι τα δύο παιδιά που ενεπλάκησαν χθες στο τροχαίο στο δρόμο Πλατρό Λεμεσού μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Όλα τα περιστατικά αποστέλλονται είτε σε ιδιωτική κλινική με την οποία έχει σύμβαση, είτε παραπέμπονται σε άλλα νοσοκομεία δημόσια, Λάρνακα ή Πάφο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είχε κριθεί ότι η μεταφορά θα ήταν ωφελημότερη να γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου υπάρχουν πιο πολλές ειδικότητες, και να αξιολογηθούν κατά πόσο θα μπορούσαν να παραπευθούν στο Μακάριο. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια Γραφείου του Υπουργού Υγείας, γίνονται όλες οι ενέργειες ώστε ο αξονικός να τεθεί και πάλι αύριο σε λειτουργία.